την καταμέλη που θα κάνουμε τα στάση μας, έτσι. Ξεκινάμε με τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα γραφικό ψαροχώρι της Μεσσηνιακής Μάνης. Υπάγεται στο Δήμο Λεύκτρου και βρίσκεται 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καλαμάτας. Η γραφικότητα του τοπίου έχει αναδείξει τον Άγιο Νικόλαο σε ένα δημοφιλή προορισμό διακοπών τα τελευταία χρόνια. Πρωτοκατοικήθηκε κατά την περίοδο 1830 με 1840, χτισμένο ακριβώς δίπλα στην παραλία σε μία από τις λίγες παιδινές περιοχές του Δήμου, όθησε τους κατοίκους του να ασχοληθούν αποκλειστικά με το ψάρεμα και το εμπόριο, ανταλλάσσοντας τα ψάρια με άλλα προϊόντα στα γειτονικά χωριά. Το πρώτο όνομα του χωριού ήταν Σελινίτσα, που σημαίνει μικρή Σελήνη ή μικρή Ελένη. Σύμφωνα με το μύθο, στην παραλία της περιοχής αποβιβάστηκε ο Πάρης και άρπαξε την ωραία Ελένη. Η περιοχή του Αγίου Νικολάου ταυτίζεται με την αρχαία Πέφνο. Απέναντι από το γειτονικό χωριό Άγιος Δημήτριος βρίσκεται η νησίδα Πέφνος, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκαν οι Διόσχοροι. Συνεχίζουμε με τη στούπα. Η στούπα, όμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης, 45 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη της Καλαμάτας, διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Λεύκτρου, ο οποίος απαριθμεί περίπου 600 μόνιμους κατοίκους. Τους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής αυξάνεται αισθητά. Είναι χτισμένοι στους πρόποδες του Ταϊγέτου, σε μια κατάφυτη από ελαιώνες περιοχή και πίσω από δύο ομοδερούς κολπίσκους. Με αξιόλογη τουριστική υποδομή αποτελεί σήμερα το πιο αναπτυγμένο τουριστικά χωριό, όχι μόνο του Δήμου Λεύκτρου, αλλά και ολόκληρου του Νομού Βασιλείας. Είναι ένα νεόθνητο χωριουδάκι που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ένα φημισμένο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή της Τούπας φύζει από κόσμο και ζωντάνια. Οι πρώτοι κάτοικοι της Τούπας προέρχονταν από το Λεύκτρο, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Η ποικιλομορφία του τοπίου θα σας μαγεύσει, ο επιβλητικός θα ήγετος, η παραδοσιακή μανιάτικη αρχιτεκτονική. Τα λιμανάκια, οι γραφικές εκκλησίες, οι σπηλιές, τα παραδοσιακά χωριουδάκια με τα υπέροχα καλδερίμια, οι εκπληκτικές αμμώδεις παραλίες συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό που γοητεύει κάθε επισκέπτη. Στη στούπα μπορείτε να περιηγηθείτε στη γύρω περιοχή και να θαυμάσετε την αστήρευτη φύση. Στις υπέροχες παραλίες του χωριού μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα και να επιδοθείτε σε διάφορα θαλάσσια σπορ. Στη στούπα έζησαν πληροφοριακά ο Νίκος Κατζατζάκης και ο Αλέξης Ζορβάς, οι οποίοι δούλευαν στα εγκαταλελειμμένα σήμερα ορυχεία της Πραστοβάς στο νέο προάστιο όπου και γνωρίστηκαν. Η στούπα συνδυάζοντας την ομορφιά της Μεσσηνιακής Μάνης με το εκπληκτικό φυσικό σκηνικό και τις υπέροχες παραλίες προσφέρεται και ξεχώριστες οικογενειακές διακοπές. Λοιπόν, και λίγα λόγια για την Καρδαμέλη. Έδρα του Δήμου της Δυτικής Μάνης είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό το οποίο απέχει 38 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καλαμάτας. Έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, γιατί αποτελεί ένα αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση, μέσα στο οποίο εντάσσονται χαρακτηριστικά δείγματα της εξέλιξης, της μανιάτικης κατοικίας και ως ιστορικό τοπίο λόγω της σημασίας που έχει για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και γενικότερα για την ελληνική ιστορία. Επειδή η γη της, κατοικούμενη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα, είναι πλούσια σε μνημεία όλων των εποχών και η ιστορία της πλούσια σε γεγονότα. Λίγα μόλις μέτρα χωρίζουν την παλιά πόλη από την νεότερη. Στην Καρδαμίλη κατέφυγαν πρόσφυγες από το Μιστρά μετά την καταστροφή του 1460, ενώ σε αυτήν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με άλλους μανιάτες οπλαρχηγούς σχεδίασαν την Επανάσταση του 1821. Στην περιοχή λειτουργούν νηπιαγωγείο, γυμνάσιο, λύκειο, επίσης διαθέτει και κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, οι πανέμορφες παραλίες της, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, καθώς και οι ταβέρνες με τα εκλεκτά και παραδοσιακά μανιάτικα προϊόντα, αποτελούν αιτίες προσέλκυσης επισκεπτών από ολόκληρο τον πλανήτη πλέον. Ευχαριστώ πολύ.